Εδώ στο αεροδρόμιο της Καλύμνου, αγαπητοί μου φίλοι, όπου αυτήν την ώρα βλέπουμε ότι φθάνει με το ελικόπτερο ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Καρδαλιάς. Όλοι είναι εδώ, του στρατού, του λιμενικού, της αστυνομίας. Μαζί μας είναι ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Ευστρατίου, ο Έπαρχος κ. Μανώλης Μουσελής, ο Δήμαρχος από νωρίς κ. Δημήτρης Διακομιχάλης, ο Αντιδήμαρχος κ. Παντελής Ζωήδης, οι περιφερειακοί παράγοντες, η κ. Κατερίνα Εμμανουήλ από την διοίκηση του νοσοκομείου και πάρα πολλοί άλλοι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να τον καλωσορίσουμε. Ξέρουμε βέβαια ότι εδώ θα γίνει μια πρώτη καλημέρα και ένα καλωσόρισμα, διότι αμέσως μετά θα βρεθούν στο 542 στρατόπεδο. Δεν επιτρέπεται να πάνε οι δημοσιογράφοι εκεί. Όμως αμέσως μετά το επόμενο ραντεβού μας θα είναι, αγαπητοί μου φίλοι, κάτω στο Μνημείο των Ηρώων των Ημείων, όπου θα καταθέσει στεφάνι και θα κάνει δηλώσεις. Λοιπόν, όλοι είμαστε εδώ, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας, κ. Παΐσιος, ο πρωτοσύγκελος πατέρας Ακαλέρος και εν αναμονή ήδη ακούγεται το ελικόπτερο που σε ένα λεπτό θα έχει σταθμεύσει. Τελευταίος σταθμός για την Κάλυμνο του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Καρδαλιά, που αναμένεται από λεπτό σε λεπτό. Έτοιμος ο χώρος εδώ του Μνημείου των Ηρώων των Ημείων, όπως βλέπετε, αγαπητοί μου φίλοι, πανέμορφο, σημεοστολισμένος. Και φυσικά μετά την κατάθεση στεφάνου, αναμένουμε να μας κάνει και τις σχετικές δηλώσεις. Αυτήν την ώρα είχε προηγηθεί φυσικά του στρατοπέδου η επίσκεψη. Και είμαστε εδώ και αναμένουμε φυσικά και με όλη την ένταση των τελευταίων ημερών τις δηλώσεις του Υπουργού. Έρχονται λοιπόν αυτή την ώρα, φτάνουν, το πληροφορηθεί από το στρατόπεδο, έγινε αταλλαγή δώρο. Ο Δήμαρχος Παϊμνίων Δημήτρης Διακομιχάλης έδωσε δώρο στον κ. Νίκο Καρδαλιά ένα μεγάλο σφουγγάρι, μέλι καλύμνικο, αλλά και το αγαλματίδιο του Γιούκη. Έναρξη τελετής! Κατάθεση στεφάνου από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, κύριο Νικόλαο Καρδαλιά. Thank you.
προσκλητήριο πεσότων. Αντιπλήρχος πολεμικού ναυτικού Χριστόδουλος Καραθανάσης. Αντιπλήρχος πολεμικού ναυτικού Παναγιώτης Βλαχάκου. Σημεοφόρος πολεμικού ναυτικού Έκτορας Γελοψός. Έπεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στις 31 Ιανουαρίου 1996. Αθάνατοι. Αθάνατοι. Ενός λεπτού σιγή. Εθνικός ύμνος. Η μας κυριαρχία είναι αδιαπραγμάτευτη και αυτό είναι το μήνυμα προς όλους. Η δική του θυσία, το δικό μας στίχημα ευθύνης, αφοσίωσης, καθήκοντος, ο δικός μας φάρος εθνικής περηφάνειας. Αθάνατη. Είναι η αποφώνηση, καθώς σιγά σιγά αποχωρούν, αφού βγάλαμε πάρα πολλές φωτογραφίες εδώ στο Μνημείο των Ηρώων, με τους δημοσιογράφους, με τους φορείς κτλ. Και αυτή την ώρα ο κύριος Καβαλιάς σιγά σιγά θα αναχωρήσει για την Ψέρυμο, όπου εκεί θα δει τα παιδιά στο φυλάκιο, όπως το έκανε ήδη από Σάμο, Αρκιούς, Αγαθονήσι, Φαρμακονήσι, Καλόλιμνο, Κάλιμνο, Ψέρυμο, Κο. Θα διανυκτερεύσει και αύριο και πάλι θα βρεθεί σε άλλα σημεία της πατρίδος μας, με τελευταίο σταθμό, το Κίναρος. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν. Ο κύριος Έπαρχος του Μοντέβη και η κυρία Διοικήτρια του Λεσσοδολίου μας, Κατερίνα Εμμανουή, θα μεταβεί. Τα δώρα βέβαια, όπως βλέπουμε εκεί μέσα φαίνεται. Μην ξεχνάτε τα αγγλικά νησιά και την Κάλυμνο ιδιαίτερα. Κύριε Υπουργέ, την αγάπη μας στην Ειρήνη Κατσοτούρχη στο Κίναρο, αύριο. Έτσι. Όλοι λοιπόν ετοιμάζονται. Σε λίγο το σκάφος αναχωρεί. Χαιρετάει ο κύριος Καταλιάς από το χώρο μέσα του σκάφους. Δεν μπορούσαν να μπουν εκπροσώποι των ΜΜΕ, όπως καταλαβαίνετε. Αμέσως από εκεί θα τον παραλάβει το ελικόπτερο για να πάει στην ΚΟ και να συνεχίσει αύριο το ταξίδι του. Θάλασσα γαλήνια, θάλασσα υπέροχη, οπότε θα έχουν ένα καλό ταξίδι. Αλλά και, αγαπητοί μου φίλοι, θα μπορέσει να δεχτεί την αγάπη των πιτσερίμιωτών για το θέμα του γιατρού, που όπως έχει γίνει με τον νόμο τώρα, όταν θα φύγει ο ένας γιατρός, αν φύγει όποια στιγμή συμβεί αυτό, θα έρχεται αμέσως ο επόμενος. Ευχόμαστε καλό ταξίδι, ό,τι καλύτερο και πάντα να έχουμε ευχάριστες θετικές εξελίξεις.